Με τη χρήση απαγορευμένων ουσιών θανατώνονται αδέσποτα ζώα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που καταφθάνουν καθημερινά στις φυλοζωικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, οι δηλητηριάσεις ζώων τις τελευταίες ημέρες είναι μαζικές, ιδιαίτερα στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού. Η έναρξη της κυνηγετικής περίοδου αύξησε και φέτος τις επιθέσεις κατά αδέσποτων ζώων και μάλιστα με τη χρήση και νέων απαγορευμένων ουσιών που φτάνουν στις ελεύθερες περιοχές μέσω κατεχομένων. Γιατί έχουν εντοπιστεί ήδη δηλητηρίων φυτοφαρμάκων τα οποία δεν υπάρχουν στην αγορά στις ελεύθερες περιοχές και όμως έχουν χρησιμοποιηθεί δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες ζώα, εξοντώνονται καθημερινά με το δηλητήριο. Οι φυλοζωικές οργανώσεις κάνουν λόγο για την ανάγκη εφαρμογής της νομοθεσίας και τον αυστηρότερο έλεγχο από αστυνομία και τελωνείο στα οδοφράγματα. Αφού αυτά τα σκευάσματα χρησιμοποιούνται σε πάρκα και ανοιχτούς χώρους, θέτοντας σε κίνδυνο ενδεχομένως και την υγεία παιδιών και υιοθετημένων ζώων. Κάποιες τοπικές αρχές πάλι τοποθετούν δηλητήρια για να εξοντώσουν αδέσποτα σκυλιά τα οποία δεν μπορούν να συλλάβουν. Και πάλι κάποιες τοπικές αρχές, κυρίως δημοτικές αρχές, τοποθετούν δηλητήρια στα πάρκα για να εξοντώσουν τους γάτους. Είναι εγκληματικές αυτές οι πράξεις. Να σημειωθεί πως σύμφωνα με εργαστηριακές μελέτες, οι ουσίες που έχουν εντοπιστεί στα νεκρά ζώα προκαλούν διάβρωση των υπόγειων υδάτων όταν απορροφηθούν από το έδαφος.